Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον 925 πολίτες έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και 75 παιδιά. Ο ΙΕ διευκρινίζει πως πρόκειται για επιβεβαιωμένους θανάτους. Φύγαμε όταν άρχισαν να μας βομβαρδίζουν. Τότε αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας. Έγινε μεγάλη έκρηξη 500 μέτρα από την αυλή μας. Ήταν πολύ τρομακτικό, γι' αυτό τα μαζέψαμε και τρέξαμε να σωθούμε. Ο άντρας μου έμεινε, αποφάσισε να πολεμήσει. Μέχρι στιγμής η Πολωνία έχει δεχθεί πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και 540.000 η Ρουμανία. Ακολουθούν η Ουγγαρία και η Μολδαβία με πάνω από 300.000 Ουκρανούς πρόσφυγες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 250.000 επέλεξαν να περάσουν σε ρωσικό έδαφος. Την ίδια ώρα, ο Δμήτρη Μουράτοφ, ένας από τους δύο βραβευθέντες με Νόμπελ Ειρήνης το 2021, δήλωσε ότι θα δώσει το μετάλλιό του προκειμένου να τεθεί σε δημοπρασία. Ο Ρώσος δημοσιογράφος δήλωσε ότι στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Ο Δμήτρη Μουράτοφ καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να ανοίξουν την αγκαλιά τους και να στηρίξουν όσους έχουν ανάγκη.